συνθήκες που το τέταρτο κύμα πανδημίας ήδη έχει φουντώσει, τα νοσοκομεία βρίσκονται σε συνθήκες όχι οριακές αλλά σε συνθήκες κατάρρευσης. Το διαπιστώσαμε αυτό με το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, το οποίο επί της ουσίας λειτουργεί ως κέντρο υγείας με τις αποσπάσεις προσωπικού νοσηλευτών και γιατρών για το νοσοκομείο τους που ανακαλύψει ενέργειες, που όμως και αυτό βρίσκεται στα όρια του και τα έχει ξεπεράσει και γιατί προσλήψεις μόνο προσωπικού δεν υπάρχουν, αλλά και ταυτόχρονα γιατί αξιοποιήθηκε η καθολικότητα του εμβολιασμού ως μέσο αντεργατικό για να υπάρξουν αναστολές στην εργασία των υγειονομικών, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Ένα μέτρο το οποίο είναι απαράδεκτο, βαθύτατα αντεργατικό και ικανοποιεί τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και για να συγχωνευτούν νοσοκομιακές μονάδες και κλινικές, αλλά και ταυτόχρονα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα, τμήματων του δημόσιου τομέα υγείας, μέσα από τη λογική της συνύπαρξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επίσης, καταγγέλνουμε την κατάσταση που υπάρχει και στο Κέντρο Υγείας των Κρεσταίνων, όπου σήμερα ανακοινώθηκε ότι δεν θα κάνουν για τρεις μέρες, δεν θα λειτουργούν ως εφημερία το Κέντρο Υγείας λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα θέματα υγείας είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας, που είναι υπόθεση όχι μόνο των υγειονομικών, αλλά και συνολικότερα του λαϊκού παράγοντα. Πρέπει να αντισταθεί σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων, σε μια προσπάθεια ακριβώς να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας και την προστασία της δημόσιας υγείας συνολικότερα.